Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κύριος Στέφανος. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να τον φιλοξενούμε με αφορμή την εορτή της Αγίας Λιδίας. Η ποιμαντορική εγκύκλιος που εκδώσατε, Σεβασμιότατε, είναι στα χέρια μας και μας θυμίζει σε κάθε περίπτωση ότι η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, που βαφτίστηκε χριστιανή Ορθόδοξη, είναι, θα λέγαμε, περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, ειδικά τώρα σε μια Ευρώπη που είναι λίγο προβληματισμένη. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας. Αληθώς Ανέστη, να είστε όλοι και όλες καλά. Είναι ιδιαίτερη σημαντική αυτή η παρουσία μιας τέτοιας Αγίας γυναίκας στην ιστορία της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία βεβαίως κατεγράφει αφενός μεν το Ιερό Κείμενο των Πράξεων του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά της Καινής Διαθήκης, το Θεόπνευστο αυτό βιβλίο, αλλά και αφετέρου σηματοδότησε γενικότερα την πορεία της τοπικής μας Εκκλησίας των Φιλίππων, της Νεαπόλεως και της Θάσου μέχρι σήμερα από τότε. Είναι ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό, γιατί εκφράζει γενικότερα αφενός μεν την ευλάβεια και την ευγένεια της ψυχής που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος και την οποία η ιδία αυτή η γυναίκα εκεί, υποδεχομένη τον Απόστολο Παύλο και τους συναποστόλους του, τον Σίλα, τον Λουκά και τον Τιμόθεο, τους έδωσε ένα παράδειγμα συγκλονιστικό ευσεβίας προς τον Θεό. Αυτή, ακριβώς όπως γράφει εκεί, ήταν σεβωμένη των Θεών. Έτσι παίρνει αυτόν τον επιθετικό προσδιορισμό με την πρόταση αυτή η Αγία Λιδία. Και αυτό βεβαίως συνέβη εκείνα τα χρόνια, περίπου το 50 μετά Χριστόν, όταν για πρώτη φορά κατά τη δεύτερη περιοδία του ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους συνεργάτες του επισκέφθηκαν μετά από την έκκληση και τη φωνή του Έλληνος Μακεδόνος εκείνου προς τον Απόστολο Παύλο την Ευρώπη. Επισκέφθηκαν την Μακεδονία των Φιλίππων, την Ελλάδα και επισκέφθηκαν έναν τόπο ο οποίος φημιζόταν για την οργάνωση και για την γενικότερη παρουσία του στον τόπο εκείνο. Βεβαίως στην εποχή εκείνη ήταν υπό την ρωμαϊκή κατοχή. Παρόλα αυτά όμως ο τόπος ήταν ένας τόπος υποδείγματος γενικότερα πολιτείας και ευσεβίας προς τα ιερά. Σε αυτόν ακριβώς τον τόπο εκεί έγινε και το πρώτο βάπτισμα και η επίθεση των χειρών για το Άγιο Χρίσμα στην Αγία Λιδία και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν μαζί της. Είναι χαρακτηριστικό ότι βάσει της παραδόσεως της Εκκλησίας μας η ιδία αυτή η γυναίκα είχε μια μεγάλη επιχείρηση κατεργασίας της πορφύρας και πιθανότατα είχε αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με την περιοχή της Μικράς Ασίας, εκεί που ήταν η Λιδία, η Φρυγία και όλες αυτές οι περιοχές. Μάλιστα εκφράστηκε και η περίπτωση σε σχέση με το όνομά της, ότι δεν ήταν το πραγματικό όνομα της γυναικός αυτής αυτό. Ότι όπως λέμε κατά κάποιο τρόπο η Αθηναία, το ίδιο ακριβώς έλεγα, γιατί ήταν ένα υπόδειγμα γενικότερα μορφής, εμπορίου και όπως είπα σεβασμίας παρουσίας μέσα στον τόπο των Φιλίππων. Και μάλιστα επειδή δεν υπήρχε εκεί συγκεκριμένος τόπος εβραϊκής συναγωγής, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Απόστολος Παύλος πήγε στον τόπο αυτόν και ομίλησε μετά δημοσία στους ανθρώπους. Έχει επίσης μεγάλη σημασία το γεγονός ότι στη συνέχεια και στην πορεία της Εκκλησίας των Φιλίππων αυτή η μορφή απετέλεσε μια βάση και προσωπικά πιστεύω ότι ενταφιάστηκε και τιμήθηκε στον τόπο αυτό μέσα στους αιώνες με την πορεία γενικότερα της χριστιανικής ζωής της Εκκλησίας μας. Εκεί ακριβώς δίπλα είναι και ο Ζυγάκτης ποταμός όπου βαπτίστηκαν όλοι αυτοί με ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το ότι
έδωσαν τη βάση για την Ευρώπη, για τον χριστιανισμό μέσα στον τόπο μας και στην Ήπειρό μας. Εκεί να πούμε στον ποταμό Ζυγάκτη, αύριο θα έχετε ομαδική βάπτιση, έτσι όπως συμβαίνει βέβαια. Αυτό θα συμβεί μετά από τη Θεία Λειτουργία, όπως συνέβαινε και κατά το παρελθόν, αλλά λόγω των συνθήκων που επικράτησαν λόγω της πανδημίας, ήταν κάπως δύσκολο αυτό να πραγματοποιηθεί. Και αυτό ήταν το σημαντικότερο γενικότερα. Σήμερα θα τελέσουμε τον Αρχιεραντικό Εσπερινό, πρώτα ο Θεός στις 7 και στη συνέχεια βεβαίως θα τελέσουμε και την Αρχοπλασία και το Θείο Κήρυγμα κάτω ακριβώς εκεί που είναι ο Ζυγάκτης ποταμός, στο σχετικά διαμορφωμένο χώρο που προβάλλεται γενικότερα η μορφή της Αγίας Λιδίας. Σεβασμιότατε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά να πούμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και σε όλες και στην Δοτική μας Εκκλησία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα και τη Μακεδονία μας, την Ελληνική. Γεια σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, να είστε καλά. Ακούσατε λοιπόν για τους εορτασμούς εκεί στο Ιεροβαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας, αύριο γιορτή βέβαια, κέντρο ο Περικαλής Ιερός Ναός με το βαπτιστήριό της, ο Σεβασμιότατος σήμερα θα τελέσει τον Αρχιερατικό Εσπερινό, αύριο η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μετά η ομαδική βάπτιση όπως γινόταν και στο παρελθόν. Ακούσατε αυτό το διάστημα λόγω της πανδημίας βέβαια, είχαμε μια παύση και χρήσμα νέων λοιπόν στον ορισμένο τόπο εκεί, στον ποταμό Ζυγάκτη. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή ημέρα. Είδαμε αρκετά βίντεο για τη γενοκτονία των ποντίων, σε κάθε περίπτωση 103 ολόκληρα χρόνια από τη σφαγή και τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού συμπληρώνονται σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό ταπεινό βίντεο και αμέσως μετά θα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θα μιλήσουμε για εθελοντική αιμοδοσία.